de mi esposa. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγό του, αρκετοί υπουργοί και επιχειρηματίες βρέθηκαν στη θεατρική πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου με το έργο «Θεέ μου, τι σου κάναμε» στο θέατρο Γλώρια. Ο Λάκης είναι ξεχωριστός και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέας. Και νομίζω ότι αυτό το έργο που έφτιαξε μοιάζει λίγο από τα έργα κλασικών συγγραφέων του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Σημειωτέων το «Θεέ μου, τι σου κάναμε» δεν είναι έργο του Λάκη Λαζόπουλου, είναι κινηματογραφική ταινία, κωμωδία του Φιλίπ Ντεσαβερόν του 2014, όπου ένα ζευγάρι Γάλλων αστών προσπαθεί να συμβιβαστεί με την ιδέα πως έχει τρεις γαμπρούς αλόθρισκους. Ο Λάκης Λαζόπουλος μετέφερε την κινηματογραφική ταινία στο θέατρο, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο πρόγραμμα της παράστασης. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουπλής και ο νιόπαντρος πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ Παύλος Χαϊκάλης με τη σύζυγό του. Μια παράσταση εξαιρετικά επίκαιρη. Εξαιρετικά σημαντικό το θέμα, πολύ πολιτισμικότητα και πολύ γέλιο. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά και ο Λάκης φυσικά στα καλύτερά του. Το γνωστό κωμικό χειροκρότησαν γνωστά ονόματα από την τηλεόραση του Α, ηθοποιοί, τραγουδιστές και πολλοί κόσμος.